Νέα αυτοψία πραγματοποιεί από σήμερα ομάδα γεωλόγων υπό την επίβλεψη του πρόεδρου του ΑΣΠ Ευθύμιου Λέκα στο φαράγγι τη Αμαριά. Σκοπό τη εκ νέου επίσκεψη μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στι 18 Σεπτεμβρίου που είχε ω αποτέλεσμα από πτώση πέτρα στο θανάσιμο τραυματισμό μια 35χρονη τουρίστρια, είναι οι εκ νέου μετρήσει στο δρυμό. Το οποίο να μειώσουμε. Είναι να μειώσουμε την τροτότητα που έχει το Φαράγγι, Δηλαδή την τροτότητα και την έκθεσή μα. Έτσι ώστε να μειώσουμε όχι την επικοινωνικότητα, αλλά τη διακινδύνευση. Αυτό είναι ο σωστό όρο. Εν τω μεταξύ, θέση για το άνοιξε κλίσε του Φαράγγιου από τον ΟΦΠΕΚΑ, το οποίο χαρακτηρίζει ω ακορντεόν, όποτε εκτιμά ο οργανισμό ότι υπάρχει κίνδυνο για τη διέλευση των επισκεπτών, παίρνει ο αντιπεριφερειάρχη ο Νίκο Καλογερή. Είναι μια δαπανηρή ε, εκδρομή. Θέλει προγραμματισμό. Φανταστείτε να έχουν οι άνθρωποι από Ηράκλειο και Λασίθη για να περάσουν το παράκι τη Αμαριά. Και αυτό να ανοιγοκλίνει σαν, σαν ε, αγορτεό. Επομένω, εάν κάποιοι δεν ανησυχούν τόσο πολύ όταν, όταν βλέπουν μια πρόγνωση για κάποια χιλιοστά νερού, καλού κακού, κλείνουν το παράκι μια-δύο-τρει μέρε τέλο πάντων με κάποια οποιαδήποτε ιδεολογία. Αυτό δημιουργεί θέμα. Απαξιώνει πλήρω τον προορισμό αυτό και διαλύει και την οικονομία των περιοχών. Ο κύριο Καλογερή σήμερα απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντο εκφράζοντα τι ανησυχίε του για το πώ λαμβάνεται κάθε φορά η απόφαση για το κλείσιμο, ενώ καλεί το Υπουργείο να ορίσει ένα επιστημονικό φορέα που θα κάνει όσο πιο ακριβεί προγνώσει για το μικροκλίμα του φαραγγιού, που εκείνο στο τέλο θα προτείνει το κλείσιμο ή όχι. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να λειτουργεί ε, επικίνδυνα για τον κόσμο ο οποίο ε, τη διασχίζει. Όμω ε, γενικότερα όλε αυτέ οι εκδρομέ στο βουνό, στη φύση, στα φαράγγια, στου δρυμού έχουν ενέχουν μια επικίνδυνοτητα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απαγορέψουμε και στον όλυμπο την ανάβαση, γιατί έχουμε κάποια θύματα, τραυματισμού και θανάτου σε τήσια βάση, το ίδιο στα λευκά όρη γενικότερα που τα τελευταία χρόνια γίνονται συνέχεια διασώσει και χάνονται άνθρωποι. Και πρόσφατα χάσαμε ανθρώπου στο μονοπάτι, στο μονοπάτι ψηλών 4 μάλιστα. Δεν έχω πρόβλημα με τη διαχείριση που κάνει το, φα... το φαράγγι ο Έχουμε θέμα με την, με τον, με την η οποία υπάρχει όσον αφορά την, ε, την, εξ, την, παρουσίαση δηλαδή έκτακτου καιρικού φαινομένου, το οποίο δεν δέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σοβαρά και στου διερχόμενου. Αν αυτή την ευθύνη λοιπόν ο αν ήταν την να το δηλώσει, να δούμε ποιο θα πάρει την ευθύνη. Μάλιστα, σημειώνει πω αν χρειάζεται επιπλέον μετεωρολογικό εξοπλισμό στην περιοχή με ραντάρ, καλό θα είναι να τοποθετηθεί. Όμω, έτσι διαβάσαμε 5 χιλιοστά ή μισό χιλιοστό και το κλείνουμε καλύτερα, αυτό σημαίνει ότι οδηγεί το δρυμό σε και δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Να θυμίσουμε πως το Φαράγγι άνοιξε σήμερα και από τις δύο εισόδους με απόφαση του ΟΦΠΚ, ο οποίος ορίζει ότι μέχρι 1.200 άτομα θα μπορούν να το περνούν ημερησίω. Τη μελέτη που έγινε για αυτό το νούμερο ζητά ο Νίκος Καλογερής. Και 1.200 είναι προϊόν μελέτη αυτό, δηλαδή το οποίο έδειξε το καπάστη, δηλαδή την φέρνωση ικανότητα με το δρυμού για μερίσια διέλευση, δεν το ξέρω. Θα ήθελα να το δω πάντως.